Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Πομόνης και είναι οι ειδήσεις από το pelop.gr. Σκηνές απείρου κάλους, με κάγκελα παντού, αστυνομικούς κάθε τμήματος, ακόμη και ΜΑΤ παντού και περιορισμούς πάσης φύσεως. Ακόμη και στη Μητρόπολη δεν είχαν πρόσβαση κάποιοι για να ανάψουν ένα κερί. Επικράτησε ένταση στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου. Έγινε ρήψη μπουκαλιών και ποτηριών από τους διαδηλωτές, απάντησαν με χημικά οι αστυνομικοί. Έλαμψαν δια της απουσίας τους οι πολιτικοί επιπέδου Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και άνω. Προτίμησαν να αποφύγουν τους εκνευρισμένους πολίτες, αν και γνώριζαν πως η αστυνομία είχε περιφράξει την εξέδρα. Απόντες στο σύνολό τους και οι βουλευτές αχαΐας όλων των κομμάτων. Έρχεται μαχαίρι στο αφορολόγητο και τις φοροαπαλλαγές. Η Τρόικα δεν είναι διατεθειμένη να δώσει νέα αναβολή στο επίμαχο νομοσχέδιο, το οποίο θα πρέπει να έχει περάσει από τη Βουλή εντός του Ιουνίου, ώστε να προκύψουν έσοδα τουλάχιστον 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής εντός της επόμενης διετίας. 9 μέλη η Επιτροπή συγκρότησαν οι μεριδιούχοι της Τράπεζας, ενώ ορισμένοι ετοιμάζονται να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους μέσω της νομικής οδού. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υπόθεση της Αχαϊκής Τράπεζας. Και σύσκεψη για κέντρα φιλοξενίας μεταναστών συγκαλεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κληθήκε και ο Απόστολος Κατσιφάρας. Θα αναζητηθεί συνένεση για τη δημιουργία κέντρων φιλοξενίας.